Στα νεότερα για τον διαγωνισμό του αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος, αλλά και στα βήματα που προηγούνται της υλοποίησης του έργου αναβάθμισης του ΒΟΑΚ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Χρήστος Σπύρτζης σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης. Το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση του έργου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου, εκτιμάται ότι θα είναι στα 5 χρόνια. Ο διαγωνισμός του Καστέλι ολοκληρώνεται και πηγαίνει στη Βουλή Σύμβαση. Είναι ένας διαγωνισμός που προβλέπει πολύ μεγάλα ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και διασύνδεση με την ανάπτυξη τοπικής κοινωνίας. Είναι τελείως διαφορετική λογική. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει το αεροδρόμιο? Σε 5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και πιστεύω τους επόμενους 3-4 μήνες σύμβαση θα είναι ολοκληρωμένη, θα είναι στη Βουλή και ψηφισμένη. Επίσης, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Σπύρτζη στην Κρήτη, είχε δεχτεί αίτημα των κατοίκων που έκαναν λόγο για εξευτελιστικές τιμές στις απαλωτριώσεις που προβλέπονται από 3 ΦΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές προβλέψεις της ηγεσίας του Υπουργείου έκαναν λόγο για εγκατάσταση του εργολάβου τον Ιούνιο του 2018, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες και να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπλέον, ο Υπουργός Υποδομών στην ίδια εκπομπή ανακοίνωσε καθυστέρηση στη διαδικασία δημοπράτησης του ΒΟΑΚ και επανέλαβε ότι η πρώτη φάση της μελέτης αφορά τον άξονα Χανιά Άγιο Νικόλαο. Ο δικός άξονας Κρήτης θα έβγαινε μέχρι τα μέσα Μαΐου, μέχρι τις 15 Μαΐου. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, μιας εβδομάδας περίπου. Θα βγει το πρώτο τμήμα, ναι, που είναι, ναι, από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια θα υπάρχει ένας... Δύο νομούς. Τους 4 νομούς. Τους 4 νομούς. Τις πρωτεύουσες, ναι, ναι, των 4 ναι, ναι, περιφερειακών ενωτήτων. Και στη συνέχεια, αξιοποιώντας και όλα τα εργαλεία που έχουμε για να κάνουμε οδικά έργα. Και στη συνέχεια έχουμε έναν ολιστικό σχεδιασμό, μια ολοκληρωμένη μελέτη για προκήρυξη που θα δει την επέκταση και προς το Καστέλι Χανίων και προς από την άλλη μεριά, μετά τον Άγιο Νικόλαο, προς τη Σιτία και τους κάθετους άξονες, όλο το δικό δίκτυο δηλαδή της Κρήτης. Ειδικότερα για τη χάραξη των δρόμων του ΝΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Να συζητηθεί με την τοπική κοινωνία, με την περιφέρεια, με τους δήμους και εφόσον έχουμε τις μελέτες, τη βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις που θα έχουν στην ανάπτυξη του νησιού, αν πρέπει να γίνει νότιος οδικός άξονας ή αν πρέπει να γίνουν πιο πυκνές κάθετοι άξονες στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αν υιοθετούμε το μοντέλο ανάπτυξης της Βόρειας Κρήτης και θέλουμε και στη Νότια Κρήτη να γίνει ακριβώς το ίδιο. Ή αν θέλουμε μια άλλη λογική στην ανάπτυξη του νησιού. Τέλος, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στα τέλη του Μάη θα γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τους κόμβους στην Αγία Πελαγία και στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.